Ακολουθώντας τις νέες ανάγκες της εποχής για ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε στις 23 Οκτωβρίου στη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης followgreen.gr/AlexPolis. Το Follow Green είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ενώνει πολίτες, σχολεία και τοπικές επιχειρήσεις. Οι πολίτες, δημιουργώντας ένα λογαριασμό στο followgreen.gr/AlexPolis, έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν πόντους επιβράβευσης με τους εξής τρόπους: εκπαίδευση και ενημέρωση για περιβαλλοντικά ζητήματα, μεθόδους ορθής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και ιδέες επαναχρησιμοποίησης καθημερινών αντικειμένων μέσα από σύντομα και διασκεδαστικά άρθρα, βίντεο, quiz και green missions, πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση με τη δωρεά συγκεκριμένων ειδών στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου, καθημερινή ανακύκλωση, σύσταση της πλατφόρμας του Δήμου σε φίλους και συγγενείς. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος θέτει σε λειτουργία τη δημοτική πλατφόρμα της Follow Green, που στόχο έχει να επιβραβεύσει, να ευαισθητοποιήσει πολίτες και μικρούς μαθητές πάνω στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Στόχος είναι να αυξήσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, τους δείκτες και τα ποσοστά αυτά εδώ τα οποία ο Δήμος ήταν χαμηλά, να τα αυξήσουμε και να περάσουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης στους μικρούς μας πειρατές, στους μικρούς μας μαθητές, ούτως ώστε να μπούμε μέσα στα σπίτια, που στόχο θα έχει την αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους και όχι μόνο. Τα παραδείγματα και τα συμπεράσματα τα οποία πήραμε και στατιστικά με την ανακύκλωση των ρούχων και τα ηλεκτρικά είδη τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει στο Δήμο είναι πάρα πολύ θετικά, τα μηνύματα είναι θετικά. Αρκεί να σας αναφέρω ότι έχουμε 45 τόνους ανακύκλωση στο εξάμηνο ό,τι αφορά τα ρούχα. Φανταστείτε ότι ανά τόνο πληρώνει ο κάθε Δήμος τη διαχείριση αυτών των υλικών. Πλέον πηγαίνουν στα σωστά σημεία και έτσι δεν έχουμε ούτε ποινές και αυξάνουμε όλα αυτά εδώ τα ποσοστά τα οποία ήταν χαμηλά. Και σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όλοι οι Δήμοι πρέπει να συμμορφωθούν και να αυξήσουν τα ανακυκλώσιμα και να μειώσουν τα σύμμικτα. Είναι μια ψηφιακή εφαρμογή για έξυπνες πόλεις, η οποία έχει στόχο να επιβραβεύσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το κοινό μέσα από, με στόχο την ανακύκλωση. Η λειτουργία του είναι πάρα πολύ απλή, καθώς ο κόσμος μπορεί μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό να φτιάξει το δικό του προφίλ, απλά εισάγοντας το ονοματεπώνυμό του και το email του, και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία απόκτησης πόντων επιβράβευσης. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, όπως θα δείτε και από την εικόνα, είναι μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχουμε στην πλατφόρμα, το οποίο έχει τη μορφή άρθρων, βίντεο και quiz. Εδώ, όπως βλέπετε στην εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς τι θέλετε να δείτε, quiz, άρθρα ή βίντεο. Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό υλικό, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται. Ο δεύτερος τρόπος για να αποκτήσει πόντους είναι κάνοντας δωρεάν στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τι εννοώ? Μπορεί ο πολίτης να προσκομίσει αγαθά στην κοινωνική δομή του Δήμου, όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και ούτω καθεξής. Και από την κοινωνική δομή θα πάρει ένα κουπονάκι. Το κουπονάκι αυτό έρχεται μετά στην πλατφόρμα, εισάγει εδώ πέρα τον κωδικό που βλέπετε στο πεδίο και πιστώνεται τους πόντους. Οι πόντοι επιβράβευσης εξαργυρώνονται σε προσφερόμενες παροχές, εκπτώσεις προϊόντων υπηρεσιών, των τοπικών επιχειρήσεων ή και σε σχολεία με τη μορφή δωρεάς στο πλαίσιο σχολικών δράσεων ανακύκλωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το τρέχον σχολικό έτος. Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ανακύκλωση, οι τοπικές επιχειρήσεις λαμβάνουν δωρεάν προβολή και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ενώ οι δημότες εκπαιδεύονται και κερδίζουν μέσω της ανακύκλωσης. Μπορούν οι γονείς που θα ανοίξουν το λογαριασμό και θα παίρνουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, να μεταφέρουν, αν δεν θέλουν το ανταποδοτικό τέλος για τον εαυτό τους, να το μεταφέρουν στο σχολείο το οποίο είναι κάποιο παιδί τους ή κάποιο συγγενή. Δηλαδή, μπορεί να μεταφέρει όλα αυτά τα κουπόνια, τον αριθμό των οποίων των μορίων, να τα μεταφέρει στο σχολείο, ούτως ώστε εκείνο το σχολείο να παίρνει τα μπόνους, έτσι δεν είναι? Να υπάρχει δηλαδή ανταπόκριση επάνω στα σχολεία, δηλαδή να αυξήσουμε το συγκεκριμένο σχολείο το οποίο θέλουν να δώσουν τους πόντους, για να ώστε το τέλος που θα γίνει η μέτρηση να αναδειχθεί το σχολείο νικητής. Το ειδικό συνεργείο του Δήμου θα συλλέγει αυτά τα υλικά και θα πηγαίνουν επάνω στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, στο ΚΔΑΗ, που υπάρχει πάνω στον Άβαντα. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ ενδιαφέρον για τους μικρούς μας μαθητές και έτσι το μήνυμα
που περνάμε στις οικογένειες θα έχει θετικό αποτέλεσμα.